Θύμα τροκτικών έπεσε το διαγραμμιστικό όχημα που παραχωρήθηκε στη Ζάκυνθο πριν από 2 χρόνια από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Το όχημα χρησιμοποιήθηκε μόλις 1 φορά και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε στην τύχη του, αφού δεν έγινε η απαραίτητη πρόσληψη χειριστή, ενώ δεν εξασφαλίστηκε και το ανάλογο κονδύλι για αγορά ειδικού χρώματος διαγράμμισης οδοστρώματος. Στο διάστημα, μάλιστα, που παρέμεινε παροπλισμένο, μεγάλο μέρος των καλωδιώσεών του καταστράφηκαν από αρουραίους, ενώ και η αφηρημάδα των αρμοδίων που ξέχασαν να αφαιρέσουν τα υπολείμματα του χρώματος διαγράμμισης οδήγησε σε καταστροφή το μηχανισμό του. Όλα αυτά αποκαλύφθηκαν στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, λίγο μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Αντιπεριφέρειας Ζακύνθου για παραχώρηση του οχήματος στο Δήμο. Μαζί υπεγράφει μία ακόμη προγραμματική σύμβαση για παραχώρηση μηχανήματος Grader, με σκοπό να διανοίξει τα χιλιόμετρα δασικών δρόμων του νησιού και να προχωρήσει σε καθαρισμούς ρεμάτων για λόγους πυροπροστασίας. Το όχημα αυτό, που επίσης παραχωρήθηκε από την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, έμεινε εξίσου παροπλισμένο για περισσότερο από 1 μήνα, διότι δεν είχε υπολογιστεί σωστά η έγκαιρη πρόσληψη χειριστή. Τελικά το μηχάνημα ξεκίνησε να επιχειρεί μόλις πριν από 3 μέρες και θα συνεχίσει τις εργασίες του μέχρι και τις 19 Ιουλίου, οπότε και θα επιστραφεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς, από την οποία και παραχωρήθηκε στο νησί της Ζακύνθου.